τους όμορφη βράδια. Αγάπη, όταν σηκώθηκες να κάνεις την πρόβωση, νόμιζα ότι θα με ζητούσε γάμο. Μα, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό. Α, δεν σου πέρασε από το μυαλό. Ωραία, ωραία, γιατί αγωνιούσε πώς θα αρνηθώ μπροστά στους φίλους μας. Τι θα έκανες μπροστά στους φίλους μας? Πώς θα αρνιόμουν την πρότασή σου, Λουκά μου, ευτυχώς που δεν την έκανες. Θεός μας φύλαξε. Και σένα και μένα. Όσο, δηλαδή, εσύ τώρα. Ένα βέβαια, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά όχι να πάμε και σε γάμο από τώρα. Κάτσε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Πόσο να γνωριστούμε ακόμα, βρε κοπελιά, μια ζωή γνωριζόμαστε. Όχι. Γνωριζόμαστε σαν φίλοι. Σαν σύντροφο, τώρα σε μαθαίνω. Άλλωστε εσύ ο ίδιος δεν είπες ότι καλό θα είναι να συζήσουμε καμιά 25 χρόνια. Να δοκιμαστούμε στη συμβίωση. Μια 30 το είχαμε κάνει, δεν θυμάσαι, μην κλέβεις. Και καλά κάναμε. 30 είναι καλά. Γιατί, που ξέρεις, μέσα στη σχέση μπορεί να το βλέπεις να αλλάζει. Ποιο? Εσύ. Και να μην μ' αρέσεις. Και από ό,τι βλέπω έρχεται. Τι βλέπεις να έρχεται? Σύγκρουση. Σόβρακα βλέπω, Λουκά. Σόβρακα πεταμένα αριστερά και δεξιά και κάλτσες. Και τον μπάνιο μια λούτσα. Βενετία. Άσε δε που αφήνεις το νερό έξω από το ψυγείο. Σωστά. Μην τα βλέπεις αυτά. Άστε, να επικεντρώνεις εσύ σε αυτά που μας ενώνουν. Στην αγάπη μας. Προσπαθώ. Προσπαθώ να συγκεντρώνουμε σε αυτά. Γιατί θα μου πεις τα άλλα. Θα σε στρώσω. Πού θα μου πας? Να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Να έρθω τώρα. Αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εσύ συνάδελφε, με ζορίζεσαι. Τι χάνεις τη ρίχη και σπίγγεσαι τώρα. Έχω καιρό επιχειρήματα. Αγκαλιά και σπα. Πάλι τα ίδια με λέει. Τον ήθελες? Ναι, μωρέ, αρχίζω σήμερα μαθήματα ανώδυνη το κεντρού και έλεγα πως με πάει ο Λουκάς αφού δεν θέλει να κυκλοφορώ και μόνη. Το ήξερα. Εγκυμονής. Κινδύνους! Πάρε δρόμο γιατί δεν έχει και πολύ οξυγόνο, θα πάρω ανάσεις τώρα. Ρε Λουκά, σε τύλιξε, σε μια κόλλα χαρτί σε τύλιξε. Δεν βαριέσαι. Το έχω συνηθίσει πια και το πήρα απόφαση. Θα γίνω πολύτεκνος από διαφορετικές μανάδες.